Προφανώς όσοι έχουν πισίνες να πληρώσουν. Μάλιστα και δεν θυμάμαι ποιος βουλευτής του Πασόκ την είχε 6 χρόνια αδήλωτη την πισίνα. Γιατί δεν την είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε πισίνα σπίτι του. Και αυτός που τη θυμήθηκε τώρα ότι είδε μια πισίνα, ξύπνησε να πρωί μια πισίνα μπροστά του. Λέει, παιδιά, τι είναι αυτή η πισίνα. Όχι, την έβλεπε πολλά χρόνια. Ναι, 6 χρόνια λέει, έχω πισίνα. Εγώ λέει, 6 χρόνια έχω λέει, πισίνα, είπε. Και λέει, του είπαν, ναι, η πισίνα δικιά μου, δικιά μου. Και την έχω δηλώσει, λέει, όχι, δεν την έχετε δηλώσει. Τι λε, ρε παιδί μου, πώ είχα μια αδήλωτη πισίνα 6 χρόνια. 15-45 πισίνα το μεταξύ, Ολυμπιακό διαστάσιο. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να πληρώσει και αυτό και όσοι άλλοι έχουν πισίνε και σκάφη και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν συμπιέζονται οι έχοντες και οι κατέχοντες. Συμπιέζονται αυτοί που σε λίγο ούτε θα έχουν ούτε θα κατέχουν. Ναι. Γιατί πάνω τα πάρουν όλα. Γιατί αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, ζούμε μια συμπίεση των εισοδημάτων. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι κάνουμε με την έκατη φορά. Το έχετε καταλάβει. Αυτό να το πούμε να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Είμαστε ο μοναδικός λαός στον κόσμο, ο οποίος θα πληρώσει έκτακτη φορά. Όχι μόνο επί του καθαρού εισοδήματός του, αλλά επί του φόρου που έχει ήδη πληρώσει. Γιατί αν έχεις 60.000 εισόδημα, έχεις δώσει 20.000 φόρο και 40.000 καθαρό. Η εισφορά θα είναι επί του 60. Δηλαδή θα ξαναπληρώσεις εισφορά και επί του φόρου που ήδη έχεις πληρώσει το κράτος. Μετά θα σου πάρουν την ακίνητη περιουσία, διότι με όλα αυτά που προβλέπονται, αποκλείεται κανείς να έχει λίγο ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Θα δανείζεται για να πληρώνει το δάνειο που έχει ήδη πάρει για να πάρει σπίτι και την έκατη της φοράς στην ακίνητη περιουσία και το φόρο ακίνητης περιουσίας. Θα γίνουν και φοροδάνεια, να μου το θυμηθείς. Ακριβώς. Σε λίγη ώρα. Και επειδή λοιπόν δεν θα έχουμε εισοδήματα, δεν θα έχουμε και σπίτια, όσοι τουλάχιστον τους θα μαζέψουν.